Ο Άμλετ μαθαίνει από το φάντασμα του πατέρα του ότι ο δολοφόνος του είναι ο αδερφός του Κλάβδιος, τώρα βασιλιάς της Δανίας, θείος του και ήδη δεύτερος άνδρας της μητέρας του. Το φάντασμα του ζητά να πάρει εκδίκηση. Στη σκηνή από όπου το απόσπασμα, ο Κλάβδιος είναι γονατιστός και κάπου εκεί ο Άμλετ που δεν τον έχει αντιληφθεί. Ο Άμλετ βλέπει μια ευκαιρία να πάρει εκδίκηση. Μονολογεί. Προσέξτε πόσο σύνθετη υπόθεση είναι η εκδίκηση και πόσο περίπλοκη η σκέψη του προσώπου που διψά για αυτήν. Now might I do it, Pat? Now he is praying. And now I'll do it. And so he goes to heaven, and so I'm revenged. That would be scanned. Ιδού, στιγμή καλή για να το κάνω, τώρα που προσεύχεται. Και τώρα θα το κάνω. Και έτσι πηγαίνει στους ουρανούς και έτσι έχω εκδικηθεί. A villain kills my father. And for that, I, his sole son, do the same villain sent to heaven. Τούτο σκέψη θέλει. Ένας κακούργος τον πατέρα μου σκοτώνει και ο μοναχογιός του εγώ τον ίδιο κακούργο στον ουρανό το στέλνω. Why, this is higher in salary, not revenge. He took my father grossly, full of bread, with all his crimes, broad-blown, as flush as May. And now his audit stands, who knows, save heaven. Τούτος είναι μισθός, είναι αμοιβή, εκδίκησης δεν είναι. Τον πατέρα μου, αυτός, βάναυσα τον σκότωσε, χορτάτο, με όλα του τα εγκλήματα φανερωμένα, σαν άνθη του Μαΐου. Και πως την κρίση στέκει, ποιος το γνωρίζει εκτός από τον ουρανό. But in our circumstance and course of thought, 'tis heavy with him, and I am then revenged, to take him in the purging of his soul. When he's fit and seasoned for his passage? No. Αλλά στη δικιά μας περίπτωση και στη σκέψη μας και η κρίση είναι σκληρή μαζί του. Και έτσι εγώ παίρνω την εκδίκησή μου. Να του πάρω τη ζωή ενώ εξαγνίζει την ψυχή του όταν εις τη διάβασή του είναι έτοιμος? Όχι. Up sword, and know thou a more horrid hand. When he's drunk asleep, or in his rage, or in the incestuous pleasure of his bed, at gaming, swearing, or about some act that has no relish of salvation in it. Πίσω στη δίκη σου, σπαθί, σκέψου να βγεις σε άλλο φρικτότερο καιρό, ή στις μέθεις του τον ύπνο, ή στον θυμό του, ή μες στο αιμόμικτο κρεβάτι, ή στο παιχνίδι, ή εκεί που καταργέται, ή σ' άλλη πράξη που να μην έχει εξαγοράς ελπίδα. Then trip him, that his heels may kick at heaven, and then his soul may be as damned and black as hell, where to it goes. My mother stays, this physic but prolongs the sickly days. Στροβίλησε τον τότε με τρόπο που οι φτέρνες του να χτυπήσουν τον ουρανό και να είναι κολλασμένη μαύρη η ψυχή του σαν τον Άδη, όπου θα πέσει. Αλλά η μητέρα μου παραμένει. Αυτή η απόφαση παρατείνει τις άρρωστες μέρες.